Για μίλα λίγο γιατί. Σε αυτό είσαι. Όχι, δεν είσαι αυτό. Σε αυτό είσαι. Δώσε με λίγο, Νίκο. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Λέω λοιπόν, άμα δεν ακούστηκε καλά και για προπόνηση, για καραγκιόζη, καραγκιόζη είσαι. Υπάρχει αυτό το θρυλικό βίντεο από ένα παιχνίδι τη ΚΑΠΑ 19 Άρης Ηρακλής, όπου ένα συγκεκριμένο κύριο δίνει ρέστα πραγματικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω, είναι απολαυστικό. Ο Νίκο είχε και την ευλογία, εγώ θα το χαρακτηρίζα, να είναι σε εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Μας είχαν μεταφερθεί πολύ ωραία. Κρυμμένος μέσα στην κουκούλα του μπουφάν του. Να μεταφερθεί πολύ ωραία πράγματα. Να συγκρατεί τα γέλια του. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Να τα ζεις. Τα γήπεδα, φίλε, έτσι είναι, Νίκο. Εσύ γυρνάς... Είναι εκκλησίες, Νίκο. Αυτό. Έτσι. Τα πιο ωραία happenings γίνονται σε παιχνίδια των μικρών ομάδων, των τμήματων υποδομής. Αυτά είναι γνωστά. Όποιος δεν έχει πάει να δει τέτοια παιχνίδια. Και ειδικά τώρα ντέρμπι, Άρης Ηρακλής, Άρης ΠΑΟΚ σε αυτές τις ηλικίες, χάνει. Αν και τελευταία ψηλό έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι ένα ΠΑΟΚ Άρης που είχαμε πάει στη Σουρωτή. Mm-hmm. Στον πρώτο γύρο, πολύ, πολύ light καταστάσει. Καμία σχέση τώρα. Άρης ΠΑΟΚ δεν έγινε γιατί διακόπτει το πρωτάθλημα. Δεν θα γίνει κιόλας γιατί η ΚΑΠΑ 19 δεν θα παίξει έτσι κι αλλιώς. Αλλά. Υπάρχει, φίλο Γιώργης. Ο Γιάννη ήρθα. Φίλοι και ο Γιώργη ήταν όλοι. Και ο κ. Στέφανος. Ναι, ήταν φίλοι του Γιώργη. Ο Γιώργης έφυγε. Πάνε κι αυτοί. Εντάξει. Okay. Γουρούντα. Έχω ένα καφενείο κοντά στο σπίτι το οποίο είναι πολύ σκληροπυρηνικό. Έχω πετύχει κάτι φάτσες γηπέδων. Αλλά μεγάλες, δηλαδή και κάτι ψιλοβετεράνοι πρέπει να είναι εκεί πέρα. Ναι. Θα το πω πώς λέγεται. Πάνω στη Βασιλείου Γεωργίου. Πες το μωρέ, Έθος λέγεται. Πώς? Έθος. Έθος. Έχω ψηθεί πολλές φορές να πάω σε κάποιο κατεστραμμένο μάτς τώρα που ξανά άνοιξε στο μεταξύ εξωτερικά. Ήταν κλειστό το έθος τόσο καιρό. Είναι ακριβώς στο μαγαζί και παραδίπλα έχει ένα περίπτερο. Το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει, επειδή έχει διαρκώς μουσική, όχι τέρμα, αλλά ξεσπέζει μουσική. Έχει πάντα ένα τραπέζι απ' έξω και τώρα τα λάνια όσο πέρασε η φάση της καραντίνας, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί αρχικά στην καραντίνα ήταν όλοι κλεισμένοι μέσα. Όσο άρχισαν λίγο σιγά σιγά να βγαίνουν όλοι και να επιτρέπεται, ξέρεις, η κυκλοφορία, μαζεύονταν σιγά σιγά μια παρέα στο τραπέζι, λίγη παραπάνω, έβγαζε και λίγο μεζέο περιπτεράς από μέσα από την αποθήκη. Ωραία, τότε είναι δουλειά. Και τώρα τους βλέπω και πιστεύω ότι αν βρεθώ σε ένα μάτσο εκεί θα έχω πολύ ψωμί σε παιχνίδι έτσι κατεστραμμένο, ξέρεις, κανένα Άρη Σόφι τώρα και τέτοια. Και να έχει μπινελίκι. Play out. Ναι, να έχει τέτοια πράγματα. Ναι. Γιατί είναι τέτοιο σκληροπυρηνικό καφενείο. Ναι. Πιστεύω ότι είναι καφενείο που άμα μπει κάποιο που δεν τον ξέρουμε, σίγουρα γυρνάνε κεφάλια, σαλούν. Ποιο είναι αυτό τώρα. Και δεν υπάρχει γυναίκα μέσα, θα μόνο. Καλά, εντάξει. Για κανένα λόγο. Δεν μπαίνω σε αυτά τα μαγαζιά. Λοιπόν, πάμε σε πρώτη γραμμή που πιθανότατα θα είναι πάλι ο Νεκτάριος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όμως δεν είναι. Φίλος. Πού είσαι, ψηλέ, τι γίνεται. Παρών. Μάλιστα είπαμε. Τι έχουμε. Κολόψαρο, μάλιστα είπαμε. Τι έχουμε. Συγγνώμη για το. Τι λέει, μια καλησπέρα, γιατί φρένει η καρδία μου. Σωστός. Σωστός. Πρώτο δε στο μάτι την Κυριακή. Ναι. Φίλε, η συντριβή θα φάμε. Κάτσε ρε δυσίωνε. Δεν σε ρώτησα πώς το βλέπεις. Πού θα το δεις, πού θα το παρακολουθήσεις. Συντριβή θα πάμε, ξεκινάς έτσι αμέσως. Εντάξει, ο στέκει της Λίβερπουλ. Α, οκ, εντάξει. Αλλά αισιόδοξος γενικότερα. Ένα παράδειγμα στην Φλέμινγκ είναι ο αντιπρόεδρος της Λίβερπουλ, έχει ένα καφενεδάκι. Ναι. Και έχει διαράσμα, ας πούμε. Ωραία. Αυτή η αισιοδοξία που δεν έχεις, από πού πηγάζει όμως για το μάτι της Κυριακής τώρα. Δηλαδή η συντριβή είναι πολύ βαρύ χαρακτηρισμός. Από ένα σκληρό τάκλι, ας πούμε, πώς θα τριντωθεί ένα πόδι του δικού μου αμυντικού. Θα μου πεις, καλά οι άλλοι δεν παίζουν πάλι. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ γενικά έχει ένα φέση, ας πούμε, στο κεφάλι του που γράφει «Γκαντέμις». αυτό φοβάμαι. Σε και επειδή και πολύ καθμευρίζει, ναι, εγώ δεν έχω την ΑΕΚ να περάσω, ρε φίλε, την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ ξεκινάς από πάνω της, ρε, τι να περάσω, από πάνω της ξεκινάς, αυτή πρέπει να σε περάσει. Ρε φίλε, άκου να σου πω, μου φαίνεται αδιανόητο μια ομάδα που δεν είχα 15 συν πλάς, 13 πλάς, στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Να υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να με περάσει και να πάει, θα μου πει τι θα πάρει. Συμφωνώ μαζί σου, δεν θα σε περάσει. Αλλά αυτή τη μία στο δις, την πιθανότητα, θέλω να την πάρω εγώ. Εσύ θα την πάρεις. Γιατί πρόσεξε πέρσι πώς μπορούσε να γυρίσει η Κέντα. Παίζεις με τη χειρότερη βασιλεία όλων των εποχών. Που ξαναστάθηκε στα πόδια του, δεν ξέρω αν παρακολούθησες πέρσι τη βασιλεία μετά. Παίζεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Όσο και να το κάνουμε, Σπαρτάκ Μόσχας είναι αυτή. Ναι. Και με 0-2 ξεκίνημα, καταλαβαίνεις, τα καλοκαιριάρια το κάνεις 3-2 και θυμάμαι μια δήλωση του Δόνη όταν έπαιξε το Άκου Παναθηναϊκό στο κύπελο 2-0 στην Τούμπα. Λέει, ρε παιδιά, λέει για να προκριθεί ο
πρόκληση τη Champions League δεν τρώει τρία γκολ. Θα κερδίσουμε εμείς 3-0 καθαρό. Ναι. Δηλαδή, όντως ήταν ντόμπρη η δήλωσή του. Μ' άρεσε πολύ. Λέω, πάω και δεν τρώει. Στο Champions League τρώει τρία γκολ. Εμείς θα τον κερδίσουμε καθαρό. Εντάξει, άσε το πρωτάθλημα. Έγινε εκείνη η μέρα. Χάσαμε 2-0 τέλος πάντων. Απλά, ναι, και μετά παίζουμε με τον Άγιαξ. Δηλαδή, εκεί που μπορούσε να περάσει στην κλήρωση που αν την έκανα εγώ και εσύ, ρε Μασχοβίτη, που ήταν με Μακάμπι Χάιφα το 2004, mm-hmm. που όλα ήταν μεγαθύρια και αν εγώ και εσύ αν την κάναμε την κλήρωση, η Μακάμπι θα διαλέγαμε. Αλλά πήρε σκαρμούτσο πήρε. Και εντάξει. Άσε το φακ τώρα, αγωνιστικά ήταν δύο κλάσεις ανώτεροι Μακάμπι όμως. Άλλα χρόνια τότε. Okay. Τώρα όλα αυτά ωραία, με το δυσίωνο μήνυμά σου ενώψη Κυριακής, πώς το ένα με το άλλο έχουν σχέση, για πες μου λίγο. Άσε με εμένα, εγώ είμαι ικανός σε κάθε επίθεση του ΠΑΟΚ να πετάω ένα τσιγάρο για να μπει τρίποντα. Εγώ είμαι πολύ παραβιάρης στα αγούρια. Δεν συνέχομαι τη φάση. ΠΑΟΚ Περιστέρι με Γκούροβιτς στο Περιστέρι. Ναι, παιχτάρα, πω με τα γουρτάζ. Θυμάσαι που αλληλοσπάζαμε τις έδρες. Κάτσε, αυτό τι ήταν, ήτανε για 3-4 ή πρόκριση. Τελικά ο ΠΑΟΚ πήρε την τρίτη θέση, άκου να σου πω. Πάνω από 3-4, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τραυματίστηκε ο Στογιάκοβιτς στο Περιστέρι, χιαστούς που έπαθε. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε πίσω στο σκορ, μείον 4 πόντους, μείον 5, έτσι πήγαινε. Είμαι στη 10, στο παλέ. Σε μια επίθεση του ΠΑΟΚ. Πάω να ανάψω. Πριν είναι τα αγαπημένα μου τσιγάρα, ας πούμε. Πριν και πάνω. Ελαφρύ τσιγάρα εκεί, μπράβο. Ναι, από 19 χρονών, από 17, 18, 19 γύρω το ξεκίνησα. Όταν δεν υπήρχαν σε όλα τα περίπτωση. Τέλο πάντων, μίσα από λίγο, πάω να ανάψω τσιγάρο και μου φεύγει το τσιγάρο και πάει στο βοηθητικό πίσω από την μπασκέτα, στο βοηθητικό του παλέ. Ναι. Και μπαίνει τρίποντο. Και μπαίνει τρίποντο. Και άκου να δεις τώρα, για να μην περάσουν για χαζό, σε κάθε επίθεση του ΠΑΟΚ έπαιρνα ένα τσιγάρο και το πετούσα στη ζούγκλα στο βοηθητικό. Παίρνουν χαμπάρι 5-6, και τι κάνει αυτός ρε, έχει χαζέψει τελείως. Πετάει τα τσιγάρα του να πούμε πίσω το βοηθητικό. Τελικά χάσαμε, έγινε το 1-2 ή το 0-1, δεν θυμάμαι. Αλλά το κερδίσαμε το Περιστέρι, άμα θυμάστε. Ήταν με Σκάιλς προπονητή ο ΠΑΟΚ. Κατ' Σκάιλς. Τι ποιο Σκάιλς, ο πλάκα κάνει. Από παίχτη τον κάναμε παίχτη προπονητή συγχρόνως και μετά προπονητή με Ντεμπς. Πήραμε τον Παναθηναϊκό, έπαιξε 2-7. 2 Παναθηναϊκός, 7 ο ΠΑΟΚ. Τον περάσαμε και πήγαμε μετά 3-4 με το Περιστέρι και βγήκαμε Ευρωλίγκα. Πλάκα μου κάνει τώρα. Έφερε την τριγωνική επίθεση έφερε στο μπάσκετ, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ναι. Όσο για σένα, εσύ πώς θα λένε στο μικρό, μπερδέστηκα με τον Χρήστο το προηγούμενο. Και οι δύο νίκοι είμαστε, και οι δύο νίκοι. Ναι, μπράβο, Νίκο, γιατί σε μάλλον μου φάνηκε μάλλον. Ναι. Ρε Νικολάκη, έλα. Τι θα προτιμούσες, 1-1, όχι μάλλον 3-2 ή 2-1. Για πού? Φυσικά το 2-1. Για πού λες, 3-2-2-1. Λέω να χάνες 3-2 ή 2-1. Ήταν τώρα, εντάξει. 3-2, όχι, 2-1. Δεν έχω σημασία τα γκολ. Δηλαδή, εγώ αν με τον Ολυμπιακό έχω χάσει 3-2, έχω κερδίσει 3-2, θα προτιμούσα να κερδίσω 2-1. Γιατί αυτός έχει βάλει 2 γκολ, α πούμε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει τον. Δηλαδή, αν κερδίσει 2-1, περνάει αυτός. Ναι. Εντάξει, εγώ με ένα γκολ περνάω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά τώρα κοίταξε. Κακά τα ψέματα, σίγουρα θα έπαιζε μεγάλο ρόλο η έδρα. Θα το έκανε καμίνι. Ναι, ελπίζω, ναι, γιατί δεν είναι Ολυμπιακός. Όπως θα το έκανε καμίνι και με εμάς. Δηλαδή, ναι. Οι ίδιες καταστάσεις θα συναντούσαν οι αεξίδες. Οι φίλοι που σας συχαίνονται θανάσιμα, στο λέω υπεύθυνα δηλαδή. Αυτό είναι πραγματικότητα. Και δεν φταίτε κιόλα, δεν φταίτε καθόλου σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, όταν βάζανε τους φιλοξενούμενους εκείνο το παλιοκάγγελο το σκουριασμένο, ήταν λογικό όταν βάζεις 700 άτομα σε χώρο που χωράει 450, λογικό είναι να σπάσει εκείνο το καγγελάκι. Αν και είναι νωρίς, θέλω μια πρόβλεψη δικιά σου για τον τελικό ποιες ομάδες θα είναι. Για τον τελικό, Ολυμπιακός ΑΕΚ, φίλε. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ναι. Μάλιστα.
Η αισιοδοξία σου συνεχίζεται. Εντάξει, ρε φίλε, είμαι ρεαλιστής, ρε. Ναι. Εντάξει, μην το βλέπεις έτσι. Ναι. Είμαι ρεαλιστής, εντάξει. Και αυτό που λένε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια το 2-4. Ναι. Κοίταξε να δεις. Που λένε είσαι στο χάρι στο κόκκαρι και αυτές χαζομάρες. Αυτοί ούτε στη μάνα τους ψωμί δεν δίνουν. Στη μάνα τους δεν δίνουν. Και όχι μόνο ψωμί, να φας 4 γκολ. Το κόκκαρι στα αποδυτήρια, τη φάτσα του, δεν την είδε κανένας. Κι άσε να διγελάκια στην απονομή, κι άσε πάσει ο διάολος στο ποδάρι. Θα μου πεις τώρα εντάξει, κλάιν μάιν τώρα, αυτό τον ενδιαφέρει επιχειρηματίες ήταν. Τα 20 μοίρια. Αλλά το γόητρο ήταν γόητρο, φίλε. Και τους πάσαμε πραγματικά χωρίς διοίκηση. Επιβάλαμε τα δικά μας στάτους, που θα καθίσουν οι οπαδοί μας. Πήγαμε στο Χριστοχοίδη, τον είπαμε τη Βέρεια, κοίταξε. Κύριε Υπουργέ, αν πειραχτεί έστω και μια τρίχα, τα λέμε στις επόμενες εκλογές. Πραγματικά ήταν ο πιο ανέμαχος τελικός. Όσοι κατεβήκαν είχαν εμπειρία το 2001. Εγώ ήμουν τότε 28 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, 4 γκολ ρε φίλε, και συμφωνώ, το δεύτερο γκολ ήταν offside. Και όσοι λένε για τη διαιτησία, αν ξέρεις από μπάλα, φίλε, ήταν 80-20 κατά μας. Απλά είναι αυτό που λέμε, δεν του πήγαινε τίποτα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν ισοφάριζε, πιστεύω, ο Γιαννακόπουλος εκείνη την ευκαιρία στο 41, δεν ξέρω η τροπή του αγώνα πώς θα ήταν. Του βγήκαν όλα του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, είναι απλό το πράγμα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ξεκινάει η σέντρα και σε 33 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μήχρονο κάνει στο 0-3. Τι άλλο να κάνουν οι άλλοι, ας πούμε, χαζέψανε. Αυτά, παιδιά, φιλιά. Ήσουν απολαυστικός. Περιεκτικότατος. Να σε καλά. Να σε καλά. Τον αγαπώ, δεν μπορώ. Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή. Πώς το είπε. Πετούσα λίτα τσιγάρα. Συντριβούμε, πώς το είπε. Όχι, θα ξετριβούμε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Συντριβή, τι είχε πει. Ναι. Αν δεν γλιτώσουμε τη συντριβή. Περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Και πετούσα λίτα τσιγάρα στο πολιτικό του πάλι και παίρνει φωτιά. Λοιπόν, 2-3-10-2-7. Αυτό που μου έστειλε είναι καταπληκτικό. Ναι, ναι, ναι. Το έβλεπα χθες. Δελτίο σήμερα. Κάπου το έβλεπα χθες. Ναι. Και νόμιζα ότι είναι. Φτιαχτό, ρε. Στο Twitter το είδα. Νόμιζα ότι φτιαχτό το βίντεο. Και φίλε, είναι καταπληκτικό με τη Μελάνια που είναι από δίπλα της. Λέει ο άλλος γέλαγε και κάνει ένα έτσι. Ναι. Μελάνια, πιστεύω ότι σίγουρα ούτε του μιλάει, ούτε έχουν επαφές όλη μέρα. Δεν καμία επαφή. Το άλλο. Καλά, η άλλη επαφή. Άλλο σεξουαλική επαφή, χρόνια, τίποτα. Okay. Άσο, δεν υπάρχει περίπτωση. Επαφές εννοώ, δηλαδή. Πηγαίνει με το σωματοφύλακά του, πρώτη τίποτα, εδώ. Τίποτα. Τι εννοείς. Λέω εγώ. Όχι, εντάξει, χορτασμένη είναι η Μελάνια. Δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε φίλε. Πίστευα τα πράγματα. Και το έστειλα τώρα τον ήχο μια φωτογραφία από αυτό το περιστατικό που με την θρηλυκή ατάκα μην είσαι σε κακό ψόφωνα. Δηλαδή. Ποιο το είχε πει. Σε μια ελληνική σειρά. Ναι, σε ποια όμως το είχε πει. Περίμενε, ρε φίλε. Πρέπει να το θυμίσω. Γλίκανε μόλι λίγο, μην είσαι εγώ ψοφανά. Ναι, γλίκανε. Όχι στους δύο ξένους δεν ήτανε. Όχι. Δεν ξέρω. Σε ποιο ήτανε, ρε φίλε, τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ. Θα το δούμε. Με το Open Ρε Νίκο, κάθε απόγευμα ελληνική ταινία δηλαδή. Τι να κάνω, ρε Νίκο. Από το φύλλο τα παίρνει ο Ιβάν. Τι να σε κάνω, ρε Νίκο. Είμαι μέλος προγράμματος. Ρε φίλε, τι να σου πω. Ποιο είναι, να βάλουμε τον Κόλκα. Να ξέρω. Να βάλουμε τον Κόλκα. Υπεύθυνο προγράμματος. Πολύ καλό θα ήταν αυτό. Πάρα πολύ ωραίο project. Τι να σου πω. Δεν ασχολούμαστε εμείς, ρε φίλε. Α, μπίγκο. Τι, το βρήκες. Τώρα βρήκαμε ποιος το είπε. Για περίμενε. Τώρα βρήκαμε ποιος το είπε. Γεια σας. Γλίκανε μωρή λίγο. Μην είσαι κακοψαχονάκης. Έτσι. Ο θελικός Γιάννης Μπέζος. Λοιπόν. Πλάκα, πλάκα, αυτά φτάσαμε. Τρομερό. Μελάνια είναι πολύ. Είναι, εντάξει. Δεν είναι και πολύ μεγάλη. Πόσο 40 κάτι δεν είναι. Δεν νομίζω να παραπάνω. Δεν είναι. Τι είναι τσέχα. Κάτι τέτοιο είναι. Κρανή. Α. Οκ. Καταπληκτικό. Μοντέλο ήταν, τη βρήκε αυτό. Τον αγάπησε σίγουρα για την ομορφιά του. 100-0. Ξέρω ότι αν βγούμε στον δρόμο και ρωτήσουμε 10 άτομα για τον Τραμπ, πιστεύω ότι πάνω από 5 θα είναι υπέρ του. Το ξέρει αυτό, έτσι. Αχ, δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Καλά. Δεν νομίζω. Καλά. Θα απογοητευτώ πολύ. Ετοιμάσου για απογοήτευση. Δεν νομίζω. Okay. Πώς μπορεί να είναι, είναι κάποιο υπέρ του Τραμπ τώρα, μπορεί να με εξηγήσει. Είναι πολύ φίλε. Παραδόξως. Εγώ από την πρώτη στιγμή τον αντιπάθησα. Δηλαδή τι το συμπαθητικό έχει. Ναι, δηλαδή, πραγματικά, δεν είναι. Έχει κάτι για να συμπαθήσει. Και όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το τείχος το οποίο έρχεται στα σύνορα με το Μεξικό. Θα.
Έχτιζε. Γιατί ξεκίνησε, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει φτάσει, έχει κάνει πολύ πράγμα. Και κονδύλι τώρα τεράστιο. Γιατί ακόμα και για τα δεδομένα των ΗΠΑ. Αυτή προσπάθεια να κάνει τη ΗΠΑ ένα πολύ κλειστό κλαμπ. Δηλαδή, που στην ουσία από τότε έδειξε τα σημάδια του ρατσισμού του, ας πούμε. Τώρα... Γι' αυτό ψηφίστηκε όμως, ε. Να τα λέμε όλα. Τα είχε πει ότι θα κάνει αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω οι Αμερικανοί με ποια λογική τον ψήφισαν πραγματικά. Και εδώ θέλω και ζητάω έτσι. Πού είναι ο φίλος ο Αμερικανός? Αυτό πήγα να πω τώρα. Κύριε Αντρέα από τον Bronx, επειδή ακούτε Liberal όλη τη μέρα. Τραμπικός είναι. Τι είναι? Τραμπικός είναι. Ωραία, να βγει να κάνουμε την παράθεση εδώ πέρα, να κάνουμε συζήτηση. Ναι, Τραμπ, σε γουστάρω πολύ. Αυτό. Και κατάλαβες. Και η Ανούλα και πήγαμε στο Vegas και παίζαμε χαρτιά. Εντάξει, το θέμα. Πρέπει να βγει. Έχει μέρες να βγει, όντως. Το θέμα μας τώρα πρόσεξε. Δηλαδή, εμείς τώρα κάνουμε αφήσουμε ένα άλλο newsit του Νίκο Βαγγελάτος. Δηλαδή. Που κάνει στο. Όχι, newsit είναι το site του, ρε. Εκείνο το βιντεάκι που ανεβάζει στο κανάλι του. Ναι. Που είναι ποιο κανάλι του, έχει κανάλι στο YouTube. Που είναι στην conference room, όχι στο YouTube, στο Facebook που έχει από τα γραφεία του site του, επειδή που μαζεύονται κάνουν ένα τέταρτο. Ακολουθεί τον Βαγγελάτο στο Facebook. Όχι, ρε. Δεν το έχω δει ποτέ. Τέλος πάντων, νομίζω ακολουθούν. Επειδή έχουν κάνει. Τι κάνει. Μα έχουν ρε παιδί μου στα γραφεία τους. Ναι, επειδή ναι. Αυτοί είναι επαγγελματίες. Ναι. Στο κέντρο των γραφείων έχω ένα μεγάλο conference room. Yes. Στο οποίο βγαίνουν και κάνουν live streaming ένα τέταρτο κάθε μέρα. Και σχολιάζουν επικαιρότητα. Αυτός και μια άλλη τύπησα και ένας ακόμα. Λοιπόν. Ναι, εκπληκτικό πραγματικά. Και. Ναι, τώρα στο ρεύμα τη σκέψη μου. Με ποιο πήγα να τον παρομοιάσω. Κόλλησα τώρα, τι πήγα να πω πριν. Μου κόψε, ρε Νίκο, με κόψε. Τι είχες να πεις, μου είπες για τον Βαγγελάτο και το newsroom. Κάτι με πει, ναι. Α, ναι, ότι η εκπομπή αυτή είναι σαν κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μια πολιτική ανάλυση, ρε παιδί μου, και σχολιασμό. Εντάξει. Το θέμα μας τώρα πρόσεξε. Οι Αμερικανοί δεν ξέρω πώς το βλέπουν. Αλλά επειδή με τον Νίκο την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα και μπορεί τώρα να μην είναι πολύ. Να είναι λίγο αντιτουριστική ραδιοφωνικά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Δηλαδή, ωραία, δεν θα βγει ο Τραμπ, είναι δεδομένο. Και θα βγει ο άλλος, ρε φίλε, 78 χρονών. Δεν θα προλάβει να την ολοκληρώσει τετραετία. Ρολομπέρνι δεν θέλατε. Πάει Biden τώρα στη μάπα που τα έχει και λίγο. Έκανες 8 χρόνια VP. Με την Άνια λίγο δεν τα πάει και πολύ καλά. Έκανες 8 χρόνια VP με τον Ομπάμα. Φτάνει δηλαδή. Τι να σε κάνω, φίλε. Ο Μπέρν ήταν πολύ αριστερός. Πήγαινε σπίτι σου. Τι να σε κάνω. Πάμε διάλειμμα. Άντε. Όχι, όπως, για αυτά. Όπως πήγε στην Άγκα. Πριν την Τζίνα, όταν είχαμε την Τζίνα, έλεγα άλλα. Μην μιλάς, μωρέ. Τώρα μιλάω. Φας κανένα μπάτσο, μην μιλάς. Θα μιλάω. Λέγε, φίλε. Δεν κατάλαβα. Μην μιλάς. Κάτσε λίγο. Κάτω που γάτα. Πού το ράφ. Για τον Ομπάμα δεν ξέρει πού είναι. Έπεσε κοκακόλα. Έπεσε κοκακόλα. Είναι τρελός. Έπεσε. Δεν γινόταν να μην παίξει αυτό το ηχητικό για να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά στο θρυλικό Νίκο Μπουγάτσα. Εθνικός ήρωας. Εντάξει, ένας ήρωας πραγματικά, όπως το έθεσε σωστά και ο συνάδελφος, ένας ήρωας των εθνικών μας χρόνων. Εντάξει, και η πανελληνίως γνωστή έκρηξη που έχει λάβει χώρα σε τηλεοπτικό σταθμό. Προσωπικός μου αγαπημένος. Ζάλι. Από όλα αυτά τα πάνελ, όλα αυτά τα χρόνια, αγαπημένος μου. Και ειδικά αυτό το κομμάτι είναι πραγματικά το αγαπημένο μου. Έχει και άλλα βέβαια πολύ επιτυχημένα, αλλά αυτό είναι το κορυφαίο. Αυτό. Βαγγέλα, και θα πατήσω. Είναι η ταχύτητα στο λόγο, είναι οι κινήσεις του σώματος. Και είναι μια αγανάκτηση που όντως όλοι μας μπορούμε να την έχουμε περάσει ανάλογη συζητήση. Ρε παιδί μου, σου πει κάποιος μη μιλάς, μη κάνεις μιράντζα. Και εκεί που είσαι χαλαρός, ας πούμε, και λες την οψίωση να σου γυρίσει και το μάτι. Το λέει μην μιλάς, μπορεί. Μην μιλάω. Βαγγέλα, και θα πατήσω. Εδώ άλλο με τον Αβραμάκο είναι πολύ καλό. Δεν είναι σαν αυτό. Όχι, όχι. Είναι πολύ κοντά όμως για μένα. Λοιπόν. Αβραμάκο που είχε γίνει, είχε πάει στο Ολυμπιακό, το πήρε στην εθνική ομάδα, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Και με τον Άρη τον έπαιρνε. Το μεγάλο Αβραμάκο. Μεγάλο Αβραμάκο. 2-3-10-2-7. Του λέει, έχει δίκιο που κάτσε, δεν είναι. 2-3-10-2-7 και 3-8 ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο μέχρι και τις 7.30. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, Γνεξάρη, τι έγινε. Είχε δουλειέ πριν και δεν βγήκε. Εντάξει. Αύριο έχω 7 η ώρα. Ναι. Κάτι μέρες, κάνεις κάτι 7 η ώρα. Δηλαδή, χθες η παρουσία σου ήταν ξεκάθαρη ότι πρέπει να βγω γιατί 7 η ώρα κάτι έχω να κάνω. Έτσι νομίζω. Όχι, χθες. Όχι. Μέχρι το τέλος άκουσα την εκπομπή. Ναι, ρε παιδί μου, λέω μπορεί να έχεις αγωνίσει κάτι, γι' αυτό λέω. Όχι. Okay. Όπως κάποια υποχρέωση αύριο, 7 η ώρα θα με αναγκάσει να φύγω. Εντάξει, οκ, okay, δεκτών. Θα έρθω ίσως την Παρασκευή στη γειτονιά σας το πρωί. Έχετε ένα κέντρο. Θα λέγα κάτι για τη γειτονιά σα, αλλά δεν για μια... ναι. Για μια πανοραμική θα έρθω και πέρα σε ένα. Σε ένα κέντρο εκεί κοντά στην πλατεία θα έρθω. Κέντρο κοντά στην πλατεία. Ναι, σε ένα διαγνωστικό. Τι είναι τώρα, και πέρα μια πανοραμική θέλω να κάνω. Α, ναι. Εντάξει, είναι πανοραμική. Τι εννοεί. Έχουμε κάνα 2-3. Εντάξει. Για πες, τι γίνεται.
Γυναικείο χάντμπολ έχουμε σήμερα, τι έχουμε. Όχι, καταρχάς θέλω να μας πει για κορονοϊό τι γίνεται, γιατί χθες λίγο υπήρχε προβληματισμός, υπάρχει από χθες βλέπω. Οριστείτε πες. Με αφορμή τα 12 κρούσματα από τη Ντόχα, βλέπω έναν μήνυ προβληματισμό. Και άλλα δύο δικός που ήταν. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιος προβληματισμός, γιατί εμείς κάνουμε, στο τέλος αυτές μας αισθανόμαστε και βλάκες. Μας βάζουν τόσα μέτρα και οι άλλοι έρχονται απ' έξω και θα πρέπει να πάμε σύμφωνα με τα μέτρα τους. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε. Αν και σήμερα είχαμε μια σχετικά ευχάριστη εξέλιξη. Ότι? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από κίνδυνο 4, που ήταν μήπως τυχόν ήταν κίνδυνος 4, το βάθμισε σε κίνδυνο 3 την άρρωση του κορονοϊού. Σε συνεννόηση φυσικά και με τον ΠΟΗ. Ναι. Άρα δεν είναι τόσο μεγάλο κτλ. Εντάξει. Πάλι είναι επικίνδυνο, αλλά άλλο 4, άλλο 3. 4 είναι το πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω. Χθες δεν βρήκατε τον Γκάνεφ. Τον? Λιούμπο Γκάνεφ. Ναι. Πεχτάρ. Αυτό ήταν εκείνο το πέρας που ήταν στον Άρη. Αυτός ο Κωνσταντίνοβ δεν ήταν τότε. Ναι. Το δεύτερο τρόπαιο που πήρε ο Άρης ήταν 3-0 τον Ολυμπιακό. Είχε κερδίσει το Super Cup. Ναι. Την ίδια χρονιά, το 97. Ναι, παρότι ήταν το outsider, το Σεπτέμβριο φυσικά το είχε πάρει. Η αθλήτρια λέγεται Μαριέτα Βελίκοβα, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε και τα λοιπά. Όχι. Μόνο την Γκαλένα Βελίκοβα ξέρω που ήταν στο Dancing with the Stars. Άμα είναι από κάποια συγκεκριμένη περιοχή της Βουλγαρίας, μπορεί να είναι και μακρινά συγκέντρωση. Μπορεί. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί. Ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα, εντάξει, βλέπουμε σήμερα ξαφνικά η Super League 2 είπε να θα γίνουν παιχνίδια. 29 Ιουνίου. Ναι, μήπως γίνουν δύο τελευταίες αγωνιστικές. Γιατί 12 αγωνιστικές δεν προλαβαίνουν. Γιατί υπάρχουν και τα play-off, ο δεύτερος παίζει με το 13ο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Το έχω χάσει λίγο. Η Super League 2 για να παίξει αγώνες 29 Ιουνίου και δεν ξέρω εγώ πότε παίκτες έχει για να το κάνει. Έχει παίκτες, εντάξει. Okay. Ο μόνο, αυτός βασικά, από όσο ξέρω που και εγώ ήταν περισσότερο από όλους για να παίξει, είναι ο Απόλλων Σμύρνης. Γιατί ανεβαίνει, προφανώς. Ναι. Ο Απόλλων Σμύρνης έχει κάποιες οχάνες για πρώτη θέση, αν και είναι ελάχιστες και έχει και. Ναι, γιατί η δεύτερη θέση τον στέλνει στα μπαράζ, η πρώτη θέση τον στέλνει κατευθείαν πάνω. Πρώτη θέση είναι ο Παζιάν. Και επίσης, άμα δεν γίνει αναδιάρθρωση αυτό που θέλουν, η Καλαμαριά και η Κέρκυρα δεν έχουν καμία πιθανότητα ακόμα και αν γίνουν και play out. Αλλά αυτές είναι τελειωμένες τώρα, εντάξει, άστο, μην την πιζά. Ναι, αλλά θέλουν να σωθούν, θέλουν να τη σώσουν μέσω αναδιάρθρωσης. Και πού να παίξουν τώρα μπαλά, κλείστε τώρα να τελειώνουμε. Δηλαδή, τώρα θέλετε να παίξετε για ποδόσφαιρο τώρα, άντε φτάνει δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Λογικά εγώ βλέπω να γίνονται δύο αγωνιστικές στη Super League 2. Ναι. Για να βγει ίσα-ίσα, γιατί αλλιώς. Θα πρέπει να πάμε Αύγουστο να γίνουν τα μπάρας, το διπλό παιχνίδι. Τρέχα γύρευε. Πράγμα που δεν το βλέπω εγώ, ίσα θα γίνουν για να βγει ο πρώτος και ο δεύτερος, γιατί η δεύτερη θέση δεν έχει κρυφθεί και εντάξει. Θέλει ο Μονεβασιώτης να ανέβει. Ορίστε. Θέλει ο Μονεβασιώτης να ανέβει. Του Απόλλων. Ναι. Θέλει. Εντάξει, γιατί ο Χριστοβασίλης είναι το θεωρώ. Τελειωμένος είναι, εντάξει. Και ο Μονεβασιώτης είναι και από τους ανθρώπους που βάζουν και λεφτά, δηλαδή κιόλας. Δεν είναι ότι ρίχνει χρήμα. Παρόλο που συνέχισε φέτος με ένα καλό τηλεοπτικό από την ΕΡΤ, που το είχε από πέρυσι πριν κατ' του έμεινε, βάζει λεφτά, εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, σήμερα δεν βάζουμε quiz. Λίγα okay. Πράγματα σήμερα. Σήμερα δεν έχει quiz. Ναι. Θέλω κάτι δυνατό για αύριο. Δυνατό όμως που να έχει και να κάνει με ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ανδρών. Τώρα με πας σε μονοπάτια που δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό. Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ανδρών. Ναι, θέλω κάτι δυνατό να προετοιμάσεις και για τα δύο, άμα θες για αύριο. Είναι μια ωραία διαδικασία μέσα από την οποία δουλεύουμε ακόμα περισσότερο το μυαλό μας. Όλοι μας. Και εμείς και αυτοί που ακούνε, ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα με γυναικείο βόλιασμο και γυναικείο ποδόσφαιρο. Και εγώ και ο Νίκος, ας πούμε, περπατάμε λίγο σε. Κολυμπάμε σε χαρτογράφητα νερά. Εγώ εντάξει, αυτό που έβαλα το τρικό βολέι τον Γκάνεφ όλοι τον ξέρουν. Ο οποίος πήρε και το 96 το Ολυμπιακό. Εκείνο ήταν, αυτό ήταν καλό, ναι. Αυτό ήταν καλό. Ο Μαδάρα έχει τότε ο Άρης. Με Μέλκα νομίζω κιόλας. Αχ, κουτς Μέλκας. Χαριτονίδη προπονητή. Και το γιο του σε πολύ μικρή ηλικία τότε νομίζω σε εκείνη την ομάδα, το Γιάννη. Και έναν ακόμα, ρε, πώς λέγονταν που έγινε μετέπειτα προπονητής, ρε, Νεκτάρη. Για τον Μουχλιαλές. Όχι άλλος.
Ένας άλλος, πώς λεγόταν. Παπακοσμάς. Όχι, εκτός να τον είχαμε σε άλλη φάση εκείνον. Και ήταν νομίζω Πασαδόρος, ήταν τους κορυφαίους Πασαδόρους. Κάπου το είχα διαβάσει το όνομά του, μου διαφεύγει τώρα που έχει περάσει από τον Άρη. Δηλαδή αύριο τι θέλετε, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή, φίλε, κάτι όμως να βρούμε και δυνατό ρε παιδί μου όμως, hardcore. Όχι τώρα light πράγματα. Εντάξει. Τον έχω βάλει ήδη σε διαδικασία σκέψης. Θα το έχει. Σε έχω βάλει ήδη σε διαδικασία σκέψης πιστεύω. Θα το έχει ρε. Εντάξει και τώρα μπορώ να βάλω, αλλά δεν θέλω τώρα να βάλω. Θέλω να βάλω κάτι το οποίο να έχει τέτοιο, πώς το λένε. Να έχει challenge, ρε παιδί μου, να είναι λίγο έτσι, να είναι κάτι δυνατό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή τώρα π.χ. μπορώ να πω ποιος παίξει στο Παναθηναϊκό, έχει παίξει σε ΠΑΟΚ και Άρη. Εντάξει, είναι μια εύκολη ερώτηση. Ποιος παίξει στο Παναθηναϊκό, έχει παίξει σε ΠΑΟΚ και Άρη, Νίκο. Ποιο άθλημα μιλάμε. Ορίστε. Ποιο άθλημα μιλάμε. Για μπάσκετ τώρα. Ναι. Γιατί ποιος παίκτης του μπάσκετ. Παναθηναϊκού έχει παίξει σε Άρη και ΠΑΟΚ. Και για πότε μιλάμε. Μιλάμε εκεί μετά το 85 και πριν το 95. Challenge. Δεν το έχω. Ούτε εγώ. Πρέπει να το σκεφτώ. Μάλιστα με Άρη έχει βάλω. Πάρει ένα τρόπαιο ως προπονητής και ένα τρόπαιο ως παίκτης. Ποιος. Ένα τρόπαιο ως προπονητής με τον Άρη. Και ένα τρόπαιο ως παίκτης με τον Άρη. Κυρίτσης ποιος. Ποιος Κυρίτσης, τι λέω, περίμενε. Ποιο να λέει. Δεν το έχω. Ούτε εγώ. Αυτό όντως είναι ωραίο. Παιδιά, κι όμως είναι πασίγνωστος, το ξέρετε το παίκτη. Σίγουρα το, ναι, αλλά τώρα δεν, δηλαδή, δεν μας έβγαινε. Δηλαδή, θα δώσω μια βοήθεια σε, σε μισό δευτερόλεπτο θα το έχετε βρει. Για πες. Ποιος είναι. Όχι, τη βοήθεια. Μην πεις ποιος είναι. Θα σα πω τη βοήθεια, θα το βρείτε αμέσως. Εδώ στην δεν πειράζει, μπορεί να μην το βρούμε πάλι. Αυτός μου πάει εμένα στο μυαλό, αλλά δεν ξέρω αν έχει παίξει. Νομίζω ότι το Παναθηναϊκό δεν έχει παίξει. Πες το. Στυλ. Ποιος? Στυλ για Τζόγλου. Καταρχήν έχω πει το Παναθηναϊκό, όχι το Ολυμπιακό. Δεν έχει πάρει τίτλο για Τζόγλου. Και δεν έχει παίξει το Παναθηναϊκό. Παιδιά, έχει παίξει και στο Ευρωμπάσκετ το 87. Κάτσε, χτυπάει το κινητό μου, μήπως είναι η απάντηση. Όχι, δεν είναι. Ο Μέμος. Ο Μέμος Ιωάννου. Μπράβο, ρε Νίκο. Ο Λέσιτς, ναι. Ο Λάζαρ. Ο Άρης, λίγο πριν, την προηγούμενη ώρα πριν παίξει με τελικό τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, έφυγε ο Λέσιτς, ανέλαβε υπηρεσιακός ο Μέμος, ήταν και προπονητής την ημέρα του τελικού, δεν ξέρω ποιον δήλωσε ο Άρης γιατί δεν είχε ακόμα διπλώμα προπονητή, και μετά φυσικά ως παίκτης τότε μέσα το 50-48 με την Τόφα Σπούσα. Μάλιστα. Τώρα θέλετε και ένα ποδοσφαιρικό. Βάλε και ένα τελευταίο για να πάμε και στον επόμενο, ναι. Λοιπόν, ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ, ενώ προέρχονταν από τον Άρη, έβαλε το πρώτο του γκολ και ίσως μοναδικό του ΠΑΟΚ εναντίον του Άρη. Ο Θεοδωρίδης. Όχι. Όχι. Ο Βιτόλο. Όχι, όχι παιδιά, επιθετικός ήταν. Επιθετικός. Και είχε μακριά ακόμη παλιά. Ο Σάκης. Παπάζογλου. Ωραία το Σάκη. Στο είχε σοφαρίσει 1-1, ο ΠΑΟΚ ήταν μέχρι το 40 πίσω από το κέντρο, στο 3-2 του Άρη, ήταν μέχρι το 40 πίσω από το κέντρο. Α, ναι, στο Βικελίδης, ρε, ναι, σωστό. Την πρώτη επίθεση και ισοφαρίζει. Σωστό, μάλιστα. Να. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Άρη στα play-off. Μετά από 3.761 ημέρες θα αγωνιστεί ξανά στα play-off από τότε. Ίσως πολύ ωραίο θέμα για να βάλω στο Λαμπαουτάρης και στο λέω ειλικρινά. 3.761. Δυνατός. Να σε καλά νεκτάρια γιατί περιμένει και ο επόμενος. Ήταν 19 πέμπτου του 10. Του 10. Θα το τσεκάρω. Έγινε φιλαράκι μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Τι κάνετε. Γεια σας κύριε Αντώνη. Τι λέει η πιάτσα. Σήμερα πού είσαι. Λοιπόν, είμαι στην πιάτσα. Σε ποια πιάτσα. Βαριέμαι. Ωραία. Φεύγω στο Φίνικα. Άλλος με θετική ενέργεια. Μπράβο, έτσι όλοι ελάτε. Σήμερα είστε όλοι με θετική ενέργεια. Κάνουμε παρέα. Όλοι στρίβω επάνω. Ναι. Λέω κάτι, λέω. Θα πάρω τα παιδιά τηλέφωνο να βρω πελάτη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Και... μόλις περνάει η φάση που λέει στην γραμμή προτεραιότητας και μη ακούει τη φωνή του Μισκοβίτη, παπ, τι πάει κλείσει. Τι τζαλάκωσα. Πάω να παραλάβω τώρα. Από πού? Όμορφα πράγματα. Από το Φίνικα. Από το Φίνικα. Και έφυγα με δώσει κλείσει. Δεν πα και σε McDonald's, μα πει ιδίω τη Μπούργκερ εκεί πέρα λίγο γιατί μα έχει πιάσει. Ωραία περιοχή ο Φίνικα. Ωραία, ωραία. Ωραία, χαίρεσαι να είσαι. Ωραία, εξωτική περιοχή. Πολύ ωραία. Κοσμοπολίτικη. Ωραίο μέρο. Ωραίο μέρο. Τώρα τι το Τέξα είναι ωραίο. Το
Ντάλλας είναι ωραίο τώρα. Τον Ντάλλας. Έβλεπα σήμερα. Όπως κατεβαίνει στο Φινικά, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, ναι. Αριστερά είναι το Τέξας. Ναι, δεξιά είναι το Ντάλλας. Ναι, αυτοί έχουν εκεί πέρα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ την κόντρα που έχουν μεταξύ τους εκεί πέρα. Πραγματικά δηλαδή. Τόσα χρόνια. Απορώ. Είναι λευκή με λαμψή. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, αλλά και πάλι είναι η ίδια περιοχή, ρε Αντώνη, τώρα. Δεν έχει σημασία, φίλε. Ναι, αλλά στο πανηγύρι όλοι γίνονται ένα. Λοιπόν, για το πανηγύρι, διάβαζα σήμερα ότι υπάρχει προβληματισμός για το πανηγύρι του Φίνικα, του Αιγινίου και του Αγίου Μάμαντος. Ναι. Για το τι θα γίνει φέτος με το κορονοϊό, αν θα γίνουν ή όχι. Υπάρχει προβληματισμός. Του Φίνικα είναι πολύ γνωστό, φίλε. Υπάρχει θέμα. Πώς θα γίνει να κάνουμε πανηγύρι, γιατί έχουμε θέμα με το κορονοϊό και με την πανδημία. Αν θα γίνουν ή όχι. Αν θα κινηθεί η οικονομία. Στο Φίνικα είναι 15 Αύγουστο ανημερά. Θέλω να πάω να παραλάβω από τη σχολή δικαστών. Ναι. Έχει έναν μόνο δρόμο για να πάει στη σχολή δικαστών. Δεν ξέρω αν ξέρετε που είναι. Πίσω από τη Μίκρα για να πίσω καταλάβετε. Πίσω από κατάλαβα, Okay. Ναι. Έναν μόνο δρόμο που έχει να πας. Δεν έχει άλλο να πας. Γιατί είναι η θάλασσα μόνο με κάποια βάρκα. Ναι. Και λόγω μετρό τον έχουν κάνει μονόδρομο. Καναγκαστικά μπαίνει στο μονόδρομο. Επιτυχία. Ωραία. Το μετρό λέει ότι θα φτάνει μέχρι εκεί. Ναι. Τι λέρε. Πώς. Το μετρό όταν γίνει θα φτάνει μέχρι εκεί. Έχει και σταθμό λεωφορείων εκεί πέρα. Και μετά θα πάει για αεροδρόμιο. Για Περαία! Οικεία και αεροδρόμιο. Ναι. Οικεία και αεροδρόμιο μετά. Καλά. Κάτσε να το κάνουμε πρώτα και βλέπουμε για το αεροδρόμιο μετά τι γίνεται. Να πείτε τον κύριο Νεκτάρη ότι δεν είναι το Μασπούρσα, είναι η FS Pilsen. Για πότε λες, ε? Το 50-48. Σωστό, ναι, με την FS το 93. Ναι, όντως, εσύ καλά λες. Σωστό. Θα το διορθώσουμε. Σωστό. Που είχαν κάποιες έτσι διαφωνίες οπαδοί των δύο ομάδων στο τέλος του αγώνα. Ψιλοδιαφωνίες. Ναι, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι για να τις αναφέρεις κιόλας. Μια λεκτική αντιπαράθεση θα λέγαμε με το τέλος εκείνου του τελικού, η οποία εντάξει δεν είχε συνέχεια. Και ανταλλάξανε τέτοιο. Ναι, απόψεις. Αναμνηστικά τώρα. Αυτό, κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Από ξύλο τουρκικό, ωραίο, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ καλό. Ω, να είστε καλά, σας παρακαλώ. Πάρτε και εσείς λίγο τέτοια από εμάς. Πάνω απ' όλα το ήθος, παιδιά. Πάνω απ' όλα το ήθος. Μας φέγανε σουτζούκια. Τους πήγαμε εμείς, τι πήγαμε. Τους πήγαμε μπουγάτσα. Α, μπράβο. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Δημοκρατία έχουμε. Εσύ πού θα δεις τον Άρη το Σάββατο, Αντώνη? Πώς? Πού θα δεις τον Άρη το Σάββατο? Δεν ξέρω, δουλεύω, είμαι σε υπηρεσία. Άρα θα ακούσει τον Παπαδόπουλο. Καλώς. Είμαι σε υπηρεσία, ποτέ δεν βλέπω Άρη. Ναι. Το αφεντικό μου έτσι νομίζει. Ναι. Ότι δεν κατέβαινε από το αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέμε στον αέρα. Αυτά δεν μας ακούει κανένα. Αντώνη, το αφεντικό σου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε να τον καλησπέρισουμε. Δεν λίγο να το. Ναι, καλησπέρα σας. Τίποτα, ρε φίλε. Ραδιοφωνάκι, Παπαδόπουλος και τα λοιπά. 0-1 όφι. Παναγιά μου. Η Μοσχοβίτη 2-0 ο Άρης. Ένα εύκολο απόγευμα τελείωσε. Ναι, 2-3 μετά. Απόγευμα δύσκολα. 2-3 μετά. Ναι. Αυτό σε ποιο μάτι είχε γίνει, με τη Λάρισα ήταν, ναι. Με τη Λάρισα. Που εντωμεταξύ ο Άρης έχει κάνει ματσάρα και έχει χάσει εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Έχει πει το επικό εκείνη την ημέρα, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το μάτι. Να ασχοληθούμε την επόμενη μέρα. Ναι. Αυτά πρόσεξε. Αν είχαμε έναν άνθρωπο εδώ πέρα και τα έκοβε και γινόταν λίγο δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα γινόταν εκπληκτικά. Πώς τα λένε, Ερνικό? Έχουν μια συγκεκριμένη ρολογία αυτά τα. Αυτά τα κόβουμε. Σποτάκια, τι. Ναι, κλητικά σποτάκια, μπράβο, ναι, εδώ το είχα. Που έχουν υποθεί σε μεταδόσεις, ας πούμε. Τα σποτάκια των σποτακίων. Ένα αυτό με τη Λάρισα, το άλλο με το πέναλτι. Καλά, ο Κόλκας είναι μηνύσιμα βασικά τα σποτάκια του. Ο Κόλκας έχει πει το επικό σε ένα βραδινό στο Λίμπρο βράδυ που είχε που έκανε εκπομπές. Ναι. Έχει παίξει ένα μάτς άσο, το μάτς είναι 3-0, το κυκλώνουμε, παιδιά. Α, ναι. 3-4. Ναι. Το 73-0, έτσι. Ναι. Και βέβαια υπάρχει και ο τεράστιος ποδοσφαιριστής Σλοβάκος, νομίζω, ο Τσεκέρνο. Τσεκέρνο λέει ο διπλανός του Κόλκα. Α, αυτός θα βάλει τον κόλ. Ωραία πράγματα. Έχουν γίνει τέτοια. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Καλό σας απόγευμα, κύριε. Καλή τύχη στο Φίνικα. Να σε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, εσείς από μια περιοχή μας παίρνετε. Ναι, καλησπέρα, συγγνώμη που δεν θέλω εγώ. Για σένα πάντα. Δεν ήξερα ότι κάνετε έτσι φάση με κουιζάκια και με ιντριγκάλουν αυτά. Ο Νεκτάριος είναι φίλε πολύ δυνατός. Λοιπόν, ναι, δεν το ξέρω γενικά ότι βάζει τέτοιες φάσεις. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω στον Χρήσαθο, να το ακούσει, ότι ο Κώστας ο Μπατής
επειδή δούλευα δίπλα στο Λίμπερο επί χρόνια και από εκεί περνούσε κόσμος, έχω γνωρίσει μόνο τη Γιάννα Αγγελοπούλη Δασκαλάκη, δεν έχω γνωρίσει, ας πούμε, στο Ποκέτσι. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν αντιαριανός και αντιφασούλας. Για να το ρώτησα ρε Κώστα, γιατί απορούν οι Αριανοί που λένε όταν έληξε, ο Χρήστος που απορεί όταν έβαλε το τρίποντο ο Γιαννάκης. Και ναι, αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ, ναι, έτσι σιγά. Ναι, ήταν αντιαριανός, εντάξει, στεναχωρέθηκε παιδί μου άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, ναι. Αν και είχε παρελθόν με τη Θεσσαλονίκη και τώρα έχω μάθει ότι η Θεσσαλονίκη απαντρεύτηκε, τέλος πάντων. Δεύτερο quiz. Πριν σπάσει ο ΠΑΟΚ τις 81 νίκες του Άρη στο μπάσκετ, πού κινδύνευσε ο Άρης να χάσει, ποιες ήταν πιο σκληρές έβρες βασικά για τον Άρη στο μπάσκετ και πού κινδύνευσε με ένα ιστορικό καλάθι το οποίο τελικά δεν καταμετρήθη. Δικαίως δεν καταμετρήθη ή αδίκως. Ο χρόνος, το χρονόμετρο, με το χρονόμετρο έχει να παίξει μπάλα η φάση. Άσημα. Με το χρονόμετρο έχει να παίξει μπάλα η φάση. Και δεύτερον, ο ΠΑΟΚ, παρόλο τον Άρη, ποιος παίχτης του Περιστερίου, αν θα σας βοηθήσω, το όνομά του κατάφερε και σε 1 και 12 δευτερόλεπτα, κατάφερε και να έδωσε διαφορά 9 πόντων ή 10. Του Περιστερίου το έκανε. Περιστερίου. Του Περιστερίου, ναι. Αμερικανό. Περιστερίου ΠΑΟΚ. Είναι ο Μιλωνάς, 3-3, Σίλης Σαμπόνης, Γιουγκοσλαβία, Ρωσία. Ναι, ναι. Το άλλο ήταν Απόλλων Πατρών Άρης, από τη μια μπασκέτα στην άλλη, που ο Γιάννης Ιωαννίδης, το γνωστό θα κάνω έσταση, δεν καταμετρήσει το καλάθι, που ήταν εμπρόθεσμο. Μη βρίζετε... εμπρόθεσμο είπα ρε. Ναι, όχι ρε, όχι, άλλο λέω εγώ. Για εκείνη το θρηλυκό παιχνίδι στο ΣΕΠ που έπιασε το μικρόφωνο και φώναζε, μη βρίζετε και έβριξε μετά. Ναι, που έβγαλε το σακάκι. Εκείνο το σακάκι ήταν το απόλυτο ξεβράκωμα που του κάνει ο ΠΑΟΚ ο μπασκετικός. Για μένα η καλύτερη εμφάνιση που κερδίζαμε 18 πόντους, ήμασταν 1000 άτομα. Καταφέραμε το σταμάτη, ήταν μόνο ένας ξένος, είχαν τον Μπάσφαγε και μας φτάνουν στους 2 πόντους. Εγώ έχω άρχιζα να με πιάνουν να πετάω, όχι τσιγάρα, τέλος πάντων. Πακέτα. Ευτυχώς εξηγήθηκε ο Μπουντουράκος, έκανε, ξέρεις, είναι κάποιες επιθέσεις πολύ κομβικές, ας πούμε. Ναι. Βάζει ένα τρίποντο, το τακίζεις, ας πούμε, λίγο, πάει διαφορά στους 5 και μετά τους κερδίσαμε 16 πόντους. Αλλά ανεφουσίας νίκες, δηλαδή ουσιαστικά πρωταθλήματα δεν πήραμε, μόνο ένα πρωτάθλημα πήραμε. Αλλά αυτό το Απόλλων Πατρών Άρης δεν το θυμάστε ρε παιδιά. Όχι. Από τη μια ρακέτα στην άλλη, ραβέρσα κανονική, δηλαδή θα πετάς την μπάλα, με το πόδι, όχι με το χέρι. Δευτερολόγια ψηλέ. Άντε, τελείωνε να βγάλουμε τους άλλους 2, άντε, και να κλείσουμε. Ναι. Και με το Μιλωνά Περιστέρι πάω. Έγινε. Να είσαι καλά. Τι άλλους 2, Ρονίκο, 7,5 πήγε εκπομπή έχουμε. Στον πρώτο τελευταίο, καλησπέρα. Έλα ρε φίλε. Έλα Κλειωμένη, σε θέλω σύντομα γιατί έχει ένα ακόμα πίσω. Σύντομος. Σε ξενέρωσα, θα κλείσεις. Το ξενερώνεις. Τώρα θα κλείσεις. Τώρα θα πει εδώ πέρα. Θέλω κανένα μισάω να μιλάω. Νωρίς ναι, ναι, μα μου βγαίνεις 7,5 ώρα, τι θα σε κάνω. Πού ήσουν πριν, τι έκανες. Σε τίτλους μέσα θα πω, σε τίτλους. Η ενδεκάδα κλείδωσε για το Σάββατο. Θα δούμε στη σημερινή προπόνηση. Τι ώρα είναι η προπόνηση. Α, σήμερα μάλιστα. Το μόνο θέμα είναι ποιον θα βάλει. Μα εγώ σήμερα Τετάρτη λέω το Βέλεθ. Θα δούμε τι θα γίνει το Σάββατο. Θα βάλει το Βέλεθ αμυντικό χάφι εκεί μέσα. Λέω εγώ σήμερα Τετάρτη. Θα βάλει το. Μάλιστα. Θα δούμε όμως. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του Ένινγκ. Τέλος πάντων. Ναι. Αν και αυτό το μάτι τώρα το βλέπω να ξεφεύγει στο σκορ. 7-0. 8 θα έλεγα. Τι 8. Καλά, κάτσε μην γίνει 0-1 και τρέχουμε πάλι. Να βάλουν, είδα εγώ την εντεκάδα που θα έρθουν αυτοί. Δύο φορές έχουν νικήσει φέτος. Δύο φορές πια, όχι. Μια φορά σε νίκη, μια σοπαλία. Άμα χάσει από τον Κοροβέση και από έχεις χάσει από τον Κοροβέση φέτος. Έχεις χάσει από τον Κοροβέση και τον Κουντρουμπή φέτος. Αυτή είναι να μπει μέσα και να του βάζει 10 γκολ. Έχεις χάσει από τον Κοροβέση και τον Κουντρουμπή. Συνέχισε. Θυμήθηκα. Ναι, θυμήθηκα ο φίλος αυτό το ματς που είπε. Ναι. Το θυμήθηκα πραγματικά, ήταν η σοπαλία το παιχνίδι και. Πέταξε την μπάλα ο μπασκεμπολίστας του Απόλλων Πατρών ονόματι Λιανός, νομίζω. Ναι.
την πέταξε από τη μια μπασκέτα έτσι, σαν να πετάει σφαίρα, πως πέτανε οι αθλητές σε αεροβολία. Mm-hmm. Την πέταξε έτσι από το ένα καλάθι και μπήκε στο άλλο. Βέβαια έγινε εκεί μετά ένα μπάχαλο, αν μετράει, αν δεν μετράει. Δεν θυμάμαι τώρα το χρονόμετρο τι ακριβώς έδειξε. Ήταν και δύσκολο βέβαια να δεις άμα ήταν εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο. Ναι. Βέβαια εντάξει, ο Ιωαννίδης πήγε εκεί, τους τα έκανε μανούρα όλα. Μια έλεγαν θα μετρήσει, μια δεν θα μετρήσει. Πάντως ήταν το καλάθι αυτό που έβαλε ο Λιανός. Πήγε να κερδίσει ο Απόλλων Πάτρας, δεν μέτρησε τελικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν εκπρόθεσμο ή εμπρόθεσμο. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Εντάξει, μετά στην παράταση, εντάξει, ο Γκάλης τους έκανε σκόνη, να πούμε. Μάλιστα. Ποιος από όλων πατρών. Μια φορά στα χίλια χρόνια έγινε αυτό τώρα. Βάλε και τον επίλογο. Ο επίλογος είναι αυτός που σου είπα, σημείωσε το σκορ και 8-0, να τα πούμε τη Δευτέρα. Εντάξει, γιατί θα σε ακούσουμε αύριο μεθαύριο. Α, είναι για μάλλον. Έχουμε άλλες δύο μέρες, κλειωμένοι, μην αγχώνες. Έχουμε άλλες δύο μέρες. Εδώ είμαστε πάλι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Συνέχεια. Και στον τελευταίο για σήμερα, γεια σας. Πήρα για να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι ο Λιανός και το τελικό σκορ ήταν 81-78-81, γιατί κέρδισε ο Άρης με 3 πόντους στην παράταση. Βλέπεις ότι ερεθίζει στο κοινό και ανταποκρίνεται. Υπέπεσες όμως σε ένα λάθος. Όπα. Αυτό με το Μητόφας και την Εφές πρέπει να ήταν. Πολύ κάνουμε μικρό. Και εκτιμένη ταχύτητα στον χρόνο Νεκτάρια, να ξέρεις. Εγώ έτσι νομίζω. 50-48. Εντάξει, το σκορ το θυμόμαστε. Τώρα εντάξει, πετάξαν γύρω οι οπαδοί του Άρη και τέτοιο, πώς το λένε. Και στο Τζούκλου κούμι ο παδί της αντιπάλου ομάδος και νομίσαν όλοι ότι έγινε σύραξη. Αυτό έγινε. Α, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Να είσαι καλά, Νεκτάρια, να είσαι καλά. Μικρή ιστορία πριν κλείσουμε για το 50-48. Ναι. Τιμημένη σχολή δημοσιογραφίας, δάσκαλος Πάρης Καλημερίδης. Ναι. Το μάθημα του Πάρη Καλημερίδη ήταν οι ιστορίες του Πάρη, έτσι. Καλά, ζούσαμε κι αυτές. Αυτή ήταν η διδακτέα. Λοιπόν, λέει τέλος πάντων μια ιστορία που έχει μπει στο αεροπλάνο για να πάει να βρει το Βράγκοβιτς για να το κάνει αποκλειστικό που τον έπαιρνε ο Άρης. Ναι. Τώρα, το Βράγκοβιτς τον έχει πάρει ο Άρης πριν το μάτς με την Εφές, μετά το μάτς με την Εφές, δεν θυμάμαι. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν να λέει για το τελικό με την Εφές και μετά από κάνα μισάωρο, αδιάλειπτου λόγου, ωραία, μας εξηγείται που μπήκα στο αεροπλάνο και πήγα μόνο εγώ κανένα άλλο και να πηγαίνει το αεροπλάνο πάνω του κράτη. Που ανεβοκατεβαίνει. Για τον Μπρίκο τον έκανα το Βράγκο. Θέλω να λέει, λες, έχει σταματάει τώρα για το Βράγκο. Τη ρωτάει και του λέει, δάσκαλε και τελικά τι έγινε. Και λέει, και λέει ο Πάρης, έχασε ο Άρης 5-48. Και μετά στο άλλο και τσιούμπερ ακόμα και τώρα το λέει, όταν γίνεται κάτι και τελικά τι έγινε, λέει, έχασε ο Άρης 5-48. Πόρε φίλε. Τι να πεις. Πόρε. Άρη τώρα του κυρίου Πάρη, να είναι καλά. Πόρε. Μέσα έχει ζήσει σε ωραία χρόνια. Μάλιστα, δηλαδή, κλείνουμε. Κλείνουμε έτσι. Κλείνουμε. Φτάσαμε και 34. Πάω 24 έτσι. Με τον επιτελάρχη εδώ πέρα, τον Νίκο Μοσχοβίτη. Και τους υπαλλήλους του θα τους χαρακτήσω. Τους υφισταμένους. Τους υφισταμένους. Ναι, το λίγο πιο, έτσι, πιο μαζεμένο, ρε παιδί μου, πιο κόσμιο. Θα σας ενημερώσουν για όλα τα τελευταία νέα γύρω από το ρεπορτάζ του Πάκου σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να ξέρετε, το ζουμί στο μπάσκετ είναι πάντα. Εντάξει, και υπάρχει μπόλικο ρεπορτάζ. Μα, γιατί... Τώρα κάνα δύο-τρεις μέρες έχουμε γκώσει λίγο, έχουμε σταματήσει. Δηλαδή. Γίνονται πράγματα. Γίνονται πολλά πράγματα στις επόμενες μέρες, τώρα λίγο σταματήσαμε. Εντάξει, δηλαδή μαθαίνω ότι ο Καλάθης πριν κλείσει στην. που έκλεισε η Ρεάλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα μίλησε και με τον ΠΑΟΚ. Γιατί έρχονται τα χρήματα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, γενικότερα να ξέρετε τώρα. Μην ακούτε κάτι κόρθε. Δεν να περιμένει. Νταμίρ και τέτοια τώρα. Έχετε πολύ πράγμα. Εντάξει, αλλάζει στάτου ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ την επόμενη σεζόν και ο Άρης που θα κάνει γαλάζ και αυτό με δικό του επενδυτή. Και μήπως θα το κάνω το ποδόσφαιρο του χρόνου. Τον Έχτον, παιδί, για να γίνουμε μπασκετομάνα ξανά. 18 μήνο πέρασε για το Λάσκαρη, ξύπνα. Έρχεται με την Τζόρτζια και το Μάνο. Μάνος, καλή συνέχεια, γεια σας.